Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Χρειάστηκαν 9 χρόνια προκειμένου το spread, δηλαδή η διαφορά απόδοση μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού ομολόγου, να υποχωρήσει κάτω από τις 300 μονάδες. Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου υποχώρησε χθες έως το 2,7%, επίπεδα που αποτελούν ιστορικά χαμηλή απόδοση. Με τις αγορές να χορεύουν στους ρυθμούς του εμπορικού πολέμου και την αβεβαιότητα λόγω του πολιτικού χάους του Brexit να τρομάζει τους επενδυτές, το κρατικό χρέος χωρών υψηλής επενδυτικής διαβάθμισης, όπως τα γερμανικά ομόλογα, παραμένει το ίστατο καταφύγιο. Η διαρκής υποχώρηση απόδοση του γερμανικού ομολόγου συμπαρασύρει όλα τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ και από τη συγκυρία αυτή βγαίνει κερδισμένη και η Ελλάδα. Στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο φτάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο τζίρος του παραεμπορίου στην Ελλάδα. Και από αυτά, περίπου τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι φόροι που χάνει το κράτος, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την βελτίωση της οικονομίας αλλά και της καθημερινότητας των φορολογουμένων. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, και ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλούν στην κάμερα του insider.gr και προτείνουν λύσεις για το πρόβλημα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πολύ ενδιαφέρον βίντεο στο site μας. Αποποίηση του χρόνου ασφάλισης σε φορέα στον οποίο χρωστούν εισφορές μπορούν να κάνουν ασφαλισμένοι, κυρίως μισθωτοί, που οφείλουν εισφορές από την δραστηριοποίησή τους στο παρελθόν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ. Για παράδειγμα, μισθωτοί που θεμελιώνουν αυτοτελώς δικαίωμα συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ακόμη και αν οφείλουν στον ΟΑΕ πάνω από 20.000 ευρώ, αρκεί να μην συνυπολογίσουν το χρόνο του ΟΑΕ για την έξοδο στη σύνταξη. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνο και μέσω 842,32 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,17%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.